επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών αλλά και τις προειδοποιήσεις, σερτάρτε κτάσο ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα εξεπλητεί εκ νέου τους Ελληνοκύπριους και την παγκόσμια κοινότητα όπως το 2003. Το κατοχικό καθεστώς ανάψε το πράσινο φως για την επιστροφή των Μαρονιτών στα κατεχόμενα χωριά τους. Η απόφαση λήφθηκε το πρωί σε σύσκεψη υπό τον Μουσταφά Κιτζή στο λεγόμενο Προεδρικό, παρουσία τόσο του ψευδοπρωθυπουργού Χουσέιν Οζγιουργιούν, εκπροσώπων του κατοχικού στρατού αλλά και του Τούρκου πρέσβη στην κατεχόμενη Λευκοσία, Ντεριά Κανπάι. Η απόφαση που αποτελεί το πρώτο βήμα του Plan B για το οποίο είχε προειδοποιήσει η τουρκική πολιτική ηγεσία, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο. Η απόφαση αφορά τα τρία μαρονιτικά χωριά, Ασώματο, Αγία Μαρίνα και Καρπάσα. Τα δύο πρώτα βρίσκονται εντός στρατιωτικής ζώνης, ενώ το τρίτο κατοικείται από οικογένειες αξιωματικών του κατοχικού στρατού. Γι' αυτό το λόγο, πληροφορίες από τα κατεχόμενα θέλουν τις αρχές του ψευδοκράτους να προχωρούν άμεσα σε συντονισμό με τις κατοχικές δυνάμεις, στις αναγκαίες εκείνες ρυθμίσεις, προκειμένου τα στρατόπεδα να απομακρυνθούν από την περιοχή και να καθοριστεί ο δικός χάρτης για την επανεγκατάσταση των Μαρονιτών. Το συγχρονισμό των εργασιών μεταξύ των φορέων θα αναλάβει ο υφυπουργός παρά το πρόεδρο της λεγόμενης κυβέρνησης Γκιουντάλ Χουντάουγλου, ο οποίος χθες Τρίτη επέριψε την ευθύνη για την αποτυχία των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Οι τοπικές αρχές των τριών κοινοτήτων, όπως επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Μαρονιτών, δεν έχουν μέχρι στιγμής τύχει καμίας ενημέρωσης. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση επίσημη για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα κάτσουμε ως κοινότητα μαζί με το εκπρόσωπο μας να συνεννοηθούμε σε συνεννόηση πάντα με την κυβέρνηση για να αποφασίσουμε τι μέλλειες, τι θα κάνουμε. Σύμφωνα πάντα με τον τουρκικό τύπο, επόμενο βήμα αναμένεται να είναι το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής Αμοχώστου, προκειμένου να επιστρέψουν 16.000 περίπου Ελληνοκύπριοι.